Και μεταξύ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα από τον κατεστραμμένο Πύλιο και το Βόλο. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή? Ο Βόλος έμαθα ακόμα νερό δεν έχετε, υπάρχει και πρόβλημα, έχουν καταγγελίες, λέει ότι δεν δίνουν νερό σε αρκετούς πολίτες. Τι γίνεται εκεί? Ο Βόλος και το Πύλιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση καταστροφής και το βασικό ζήτημα είναι ότι οι ίδιοι όσοι έχουν την ευθύνη, τις εγκληματικές ευθύνες για αυτό που έγινε στη Θεσσαλία, με τα ίδια κριτήρια που αντιμετώπιζαν τα προηγούμενα χρόνια, τα όποια αναγκαία έργα έπρεπε να είχαν γίνει και δεν έγιναν ή έγιναν πάλι με κριτήριο το κέρδος και οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή, με τα ίδια κριτήρια αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή και την αποκατάσταση των ζημιών. Λένε όμως, κύριε Μεταξά, αν μου επιτρέπετε για το διάλογο, λέει η κυβέρνηση, παιδιά, λέει, εντάξει, ήτανε ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει μια φορά στα 200 χρόνια, στα 300. Ναι. Μην μας πυροβολείτε. Στα 1600, εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε. Ότι υπήρχε μια μεγάλη νεροποντή, υπήρχε, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό το πράγμα. Ωστόσο, το αφήγημα της κυβέρνησης που λέει πως αυτή η νεροποντή ήταν μη διαχειρίσιμη, ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, άρα πρέπει να αποδεχτείτε ότι κάθε φορά που θα έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη νεροποντή ή θα πνίγεστε πολύ ή θα πνίγεστε λιγότερο, ουσιαστικά θέλει να καλύψει ακριβώς το γεγονός ότι και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες, αντιμετώπιζαν τη θωράκιση του λαού, τη λογική του κόστους και του ωφέλους. Τα ίδια κάνουν και με τις πυρκαγιές, τα ίδια κάνουν και με τις χιονιάδες και το ζητούμενο ποιο είναι τελικά? Το να ευχόμαστε εμείς, να έρχεται ο λαός, να μην βρέξει πολύ, για να μην πνιγούμε πολύ. Το ότι θα πνιγούμε, θα πνιγούμε. Κοιτάξτε, εκεί, στο διατάφτα, τις περιοχές, γιατί αυτά που λέει η κυβέρνηση και οι τοπικοί, διάφοροι τοπικοί παράγοντες, γιατί και οι αντίστοιχες δημοτικές αρχές, η περιφερειακή αρχή, δεν είναι άμεροι ευθυνών. Είναι τα ίδια κόμματα που είναι πλειοψηφίες εκεί και την ίδια πολιτική και τα ίδια μέτρα προωθούσαν το προηγούμενο διάστημα. Αυτά δεν τα λένε για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών τα βλέπουν μπροστά τους. Ξέρουν ότι το τάδε ρέμα που είχε μπαζωθεί, ότι από εκεί έφυγε το νερό. Ξέρουν ότι εκείνη η γέφυρα η οποία φτιάχτηκε όσο πιο φθηνά γίνεται για να πάρει παραπάνω κέρδος η κατασκευαστική εταιρεία, έφραξε και πλημμύρισε, ναι, μια ολόκληρη συνοικία. Αφού ξέρανε, γιατί δεν τα καταγγέλανε, κύριε Μεταξά, γιατί δεν τα καταγγέλανε? Και όμως τα καταγγείλανε, τα καταγγέλανε. Εγώ να σου πω ένα πολύ συγκεκριμένο από τα παρακαλώ, παραδείγματα. Παρακαλώ. Γέφυρα ξηριά στις Άσπρες Πεταλούδες στο Βόλο. Εγκαινιάστηκε πριν από 3 μήνες. Τη φτιάξανε, εκεί που τη φτιάξανε, στενέψανε το ποτάμι στα 10 μέτρα και τη γέφυρα την κάνανε πολύ χαμηλή. Λοιπόν, οι κάτοικοι βγαίνανε από την πρώτη στιγμή όταν άρχισε να φτιάχνεται το έργο, οι κάτοικοι του νέου Δέλτα της Νέας Ιωνίας του Βόλου, και το καταγγέλανε. Μάλιστα, είχαν βγει και στη δημοσιότητα όλα αυτά. Παρόλα αυτά, η περιφέρεια, ο Δήμος Βόλου, ο Δήμαρχος Βόλου, τα κυβερνητικά στελέχη, τα τωρινά, γιατί ξέρετε, το έργο το συγκεκριμένο είχε ξεκινήσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ, με τις ίδιες προδιαγραφές. Λοιπόν, μια χαρά κάνανε τα εγγένειά τους. Αυτό λοιπόν το πολυδιαφημισμένο έργο που όλοι ήρθαν να το εγκαινιάσουν, λοιπόν έφραξε με αυτή την νεροποντή, με αποτέλεσμα να πνιγεί το νέο Δέλτα. Αυτή τη στιγμή αυτή η συνοικία στο Βόλο, οι κάτοικοι, αν δεν είχαν την αλληλεγγύη, την οργάνωσή τους, το ότι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα βγούμε και θα αγωνιστούμε, θα ήταν απελπισμένοι. Θα ήταν με τα χέρια ψηλά. Κύριε Μεταξά, κατά την άποψη του κόμματός σας, εκτός από τις κεντρικές ευθύνες που έχει εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι, υπάρχουν ευθύνες σε περιφέρεια και δήμους? Μα προφανώς δεν υπάρχουν. Μα προφανώς. Το ζήτημα είναι το εξής. Γιατί δεν γίνονται τα έργα? Τα κόμματα που κυβέρνησαν είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ, ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν και πλειοψηφίες και στην περιφέρεια και στους Δήμους και της Μαγνησίας και στις άλλες περιοχές, απαντάνε πολύ συγκεκριμένα. Ότι είναι έργα μη επιλέξιμα. Οτιδήποτε δεν έχει ανταποδοτικότητα, δηλαδή δεν σπρώχνει την καπιταλιστική ανάπτυξη, να το πούμε πιο απλά, δεν σπρώχνει κέρδος για κάποιον επιχειρηματικό όμιλο, είναι έργο το οποίο είτε μπαίνει στα αζήτητα, είτε φτιάχνεται για τα μάτια του κόσμου, με όσο δυνατόν χαμηλότερο κόστος
Μα ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ίδιο το έργο, για να εξοικονομούνται χρήματα και να πηγαίνουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή είναι η στάση τους. Και αυτά κάνουν και αυτά λένε κάθε φορά που πάει μια ομάδα κατοίκων να διεκδικήσει κάτι για τη γειτονιά. Αυτά κάνουν και αυτά λένε κάθε φορά που γίνεται και μια μεγάλη καταστροφή. Κοιτάξτε, άκουγα σήμερα τον κύριο Βορύδη σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ο οποίος επανέλαβε αυτά που επανέλαβε η κυβέρνηση και μετά τις πυρκαγιές, αλλά και έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πάλι μετά τις πυρκαγιές. Ότι άμα θέλει ο λαός να αποψηλωθεί το δάσος στα σημεία που χρειάζεται, να καθαριστεί το δάσος εκεί που χρειάζεται, να φτιαχτεί και το τάδε αντιπλημμυρικό έργο, όπως το λένε χαρακτηριστικά, πρέπει να έχει ένα οικονομικό αποτύπωμα. Δηλαδή πρέπει να βγάζει κέρδος για κάποιον επιχειρηματικό όμιλο. Αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα έργα και φτιάχνονται. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα τραγικά αποτελέσματα που ζήσαμε για άλλη μια φορά στη Θεσσαλία. Δύο χρόνια μετά τον Ιαννό, 1,5 μήνα εμείς μετά τις πυρκαγιές στο Βόλο. Και ξαναλέω, με τα ίδια κριτήρια πάνε τώρα να αντιμετωπίσουν και τις αποκαταστάσεις. Γιατί τα μέτρα που ανακοινώσαν είναι κοροϊδία. Τι εννοείται με αυτό τις αποκαταστάσεις? Γιατί τα θεωρείτε κοροϊδία? Ξέρετε, πολλοί κόσμος μέσα στην απόγνωση του λέει ευτυχώς που ήρθε η κυβέρνηση και μας έδωσε αυτά τα 5.000, τα 16.000, να μην πεθάνουμε στον δρόμο. Μόνο που από τον Ιαννό ακόμα περιμένουν. Ακόμα τα περιμένουν από τον Ιαννό. Από τις πυρκαγιές της Εύβοιας, λίγο πριν τις καταστροφικές πλημμύρες, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έκανε ερώτηση στη Βουλή, μεταφέροντας την αγωνία κατοίκων της Εύβοιας, που ακόμα από τις πυρκαγιές δεν έχουν πάρει καμία αποζημίωση. Λοιπόν, οι εξαγγελίες λοιπόν είναι ωραίες, αλλά στην πράξη, στο διατάφτα, είναι μέτρα κοροϊδία όταν σου λένε εκ των προτέρων ότι θα σου αποζημιώσουν μέχρι το 70%, οπότε κόψε το λαιμό σου εσύ, που αυτή τη στιγμή δεν έχεις ούτε ρούχο να φορέσεις, και βρες τα χρήματα για να φτιάξεις ξανά το σπίτι σου και κάποτε κι άμα θα σου τα δώσουμε. Αυτή είναι η λογική που αντιμετωπίζει για τις αποζημιώσεις, αλλά και για τα έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα και τώρα. Πάλι κυριαρχεί η ίδια λογική του κόστους και του οφέλους. Θα σου πω ένα παράδειγμα με το νερό που είπατε κι εσείς, το Βόλο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχει ένας δήμαρχος Βόλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνος με αυτά που λέει. Όταν λέει πως το νερό του Βόλου, αυτό που βγάζει από γεωτρήσεις από τη βιομηχανική περιοχή κάτω από τα εργοστάσια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για πλήσιμο ρούχων, για την προσωπική υγιεινή και για την ατομική υγιεινή, και βγαίνει η Υφυπουργός Υγείας και λέει ότι με βάση τα όσα ισχύουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το νερό αυτό άμα δεν ελεγχθεί. Ωραία, να σας πω κάτι. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούει μόνο καταγγελίες. Θέλει να ακούσει και προτάσεις. Για να δούμε λοιπόν, εσείς τι προτείνετε? Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Αυτή τη στιγμή η μάχη που δίνουμε, που δίνει το ΚΚΕ, είναι στα εξής επίπεδα. Πρώτον, την αλληλεγγύη στον κόσμο δίπλα, με τις ομάδες που βοηθάμε τον κόσμο να καθαρίσει, βοηθάμε τον κόσμο να βγάλει τις λάσπες έξω από τα σπίτια του, με τις ομάδες και με το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και στα σωματεία και στους φορείς, με νερά, τρόφιμα από όλη την Ελλάδα, που προσπαθούμε να φτάσει και στο τελευταίο χωριό. Σήμερα ήμουνα στη Μιλίνα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή στη Μιλίνα δεν υπάρχει καθόλου ούτε τοπική διοίκηση, ούτε δήμος, ούτε περιφέρεια, τίποτα. Οι κάτοικοι μεταξύ τους υπάρχουν και έχουν οργανώσει με την Επιτροπή Αγώνα τους, με την αλληλεγγύη, με ένα στέκι που έχουν φτιάξει, με την εθελοντική δουλειά των ίδιων των πληγέντων, έχουν οργανώσει την επιβίωσή τους, τη διαβίωσή τους. Δεν υπάρχει από πουθενά καμία βοήθεια. Λοιπόν, το ΚΚΕ δίνει αυτή τη μάχη, επιτρέψτε μου, και δίνει τη μάχη της οργάνωσης των πληγέντων, ώστε να διεκδικήσουν αποζημιώσεις το 100% της ζημιάς και άμεσα, να διεκδικήσουν να γίνουν άμεσα όλα τα απαραίτητα έργα, οι υποδομές που απαιτούνται και όχι το μπάζωμα, έτσι ώστε την επόμενη νεροποντή, γιατί είμαστε φθινόπωρο. Ναι, να μην δυστυχώς. Και μα υπάρχει και προειδοποίηση. Υπάρχει προειδοποίηση ότι μην επαναπαύεστε, έρχονται και καινούριες βροχές. Πείτε μου κάτι. Θα πάει φωτιά το 1-1-2 πάλι. Πείτε μου, έχει το κόμμα σας σκεφτεί, μελετήσει σειρά προτάσεων
που θα έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που θα προκύψουν από αυτές τις καταστροφές, ενώ τα επισητιστικά. Δηλαδή, ο Θεσσαλικός κάμπος τροφοδοτούσε τη χώρα με ένα μεγάλο ποσοστό προϊόντων, κρέατος, λαχανικών, γάλακτος κτλ. Κτλ. Αυτά αναγκαστικά θα πρέπει από κάπου να τα εισάγει. Άρα θα έχουμε ακρίβεια, νέο πληθωρισμό, νέα πίεση των μεσών και χαμηλών στρωμάτων. Έχετε σκεφτεί, έχετε κάποιες δικές σας προτάσεις το πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν? Εντάξει, η ζημιά στον κάμπο αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. Και ξαναλέω, η λογική που θα αντιμετωπίσει τη ζημιά αυτή η κυβέρνηση θα είναι να την αξιοποιήσει ώστε να επιστρέψει, να κάνει πιο γρήγορη την καταστροφή των βιοπαλλεστών αγροτών, την οποία την κάνει με μεθοδικό τρόπο, την κάνουν με μεθοδικό τρόπο όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινή αγροτική πολιτική, με τις στρατηγικές τους, με τις πολιτικές τους, με τον Ελγάκη όπως τον έχουν καταδείξει, με όλα τα μέτρα που έχουν πάρει. Γι' αυτό και λέμε, και γι' αυτό και βασική πλευρά του μετώπου που ανοίγει τώρα το ΚΚΕ είναι η οργάνωση του λαού, η οργάνωση των αγροτών. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες πρέπει να αποζημιωθούν για την παραγωγή τους. Οι κτηνοτρόφοι. Είπε η κυβέρνηση, ανακοίνωσε όμως αποζημιώσεις. Με συγχωρείτε. Να μην είμαστε άδικοι σε όλα. Ξέρετε πώς βγαίνει η αποζημίωση με τον ΕΛΓΑ. Καταρχάς υπάρχουν 15 και 20 κόφτες σε κάθε προϊόν. Δεν αποζημιώνεται το προϊόν στο 100% της αξίας του. Υπάρχουν κόφτες. Από τον ίδιο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, πόσο μάλλον που μετά τα κλιμάκια που βγαίνουν κόβουν και κόβουν και κόβουν, όπως καταγγέλνουν και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Πριν από 1,5 μήνα, ξέρετε ότι ζητούσαν τα κλιμάκια από τους κτηνοτρόφους του Σέσκλου και του Διμηνίου που κάηκαν, ζητούσαν τα σκουλαρίκια, τα πλαστικά από τα ζώα τα οποία είχαν λιώσει με τη φωτιά και τους είπαν ότι άμα δεν τα βρουν αυτά να τα παραδώσουν, δεν μπορούν να τους καλύψουν όλα. Να τους καλύψουν σε αριθμό, με πετσοκομμένη από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, και σε αριθμό ακόμα δεν μπορούν να τους καλύψουν τα ζώα που έχουν χάσει. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί κόφτες. Τους οποίους τους κατατοδοκούν, τους βγάζουν οι κυβερνήσεις για να μπορέσουν να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί θα δουν ότι αυτά είναι κόστος, και να μπορούν να έχουν τα χρήματα και να τα δίνουν απλόχερα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου αυτή τη στιγμή η οργάνωση των αγροτών, ο αγώνας, έχοντας απέναντι την κυβέρνηση και την πολιτική της. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να σωθούν αυτή τη στιγμή οι αγρότες του κάμπου. Μόνο έτσι θα καταφέρει αυτή τη στιγμή να σωθεί το εισόδημα και να σωθούν οι οικογένειες. Αλλιώς, ξαναλέω, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει αυτή την καταστροφή για να επιστρέψει μια πολιτική που την ακολουθούν όλα τα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια για κληρήσουν την αγροστιά. Να σας ρωτήσω, εκτιμάει το κόμμα σας ότι από όλες αυτές τις θεομηνίες και τις καταστροφές, δηλαδή τις φωτιές, την ιστορία με τις πλημμύρες τώρα και τα λοιπά, και τα προβλήματα θα προκύψουν, θα έχουμε πολιτικές ανακατατάξεις ή ο κόσμος θα συνεχίζει να στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη? Εμείς λέμε ότι υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες για όλα αυτά που έχουν γίνει και δίνουμε μια μεγάλη μάχη ώστε ο λαός να βγάλει τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει και να τα εκφράσει όχι μόνο με την ψήφο του, ας σε λίγο καιρό έχουμε και τις τοπικές εκλογές. Εκεί πρέπει να καταδικαστούν αυτές οι πολιτικές. Πρέπει να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι. Πρέπει να καταδικαστούν τα κόμματα ανεξάρτητα με το αν είναι στη Θεσσαλία οι παρατάξεις αυτές ή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν την ίδια λογική. Λοιπόν, πρέπει να καταδικαστούν και πρέπει να ενισχυθούν προφανώς οι αγωνιστές δημοτικοί σύμβουλοι, οι αγωνιστές περιφερειακοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι οι οποίοι συμπαρατάσσονται με το ΚΚΕ και τα ψηφοδέλτια τους σε όλη την Ελλάδα, για να καταφέρει ο λαός να πάρει μια ανάσα, να καταφέρει ο λαός να ασκήσει μια όσο να τον μεγαλύτερη αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό το σύστημα. Απέναντι σε αυτό το σύστημα, απέναντι σε αυτό το εχθρικό κράτος και τα κόμματα που το υπηρετούν. Έχει. Αυτό θα είναι η μόνη ελπίδα και η μόνη ελπιδοφόρος οδός το επόμενο διάστημα, ώστε να αρχίσουμε να κάνουμε κυρίαρχη τη συζήτηση. Αυτό είναι που επιδιώκουμε εμείς. Αυτό που είδαμε αυτές τις μέρες. Ποιο πράγμα? Ότι η μεγάλη αντίφαση αυτή τον 21ο αιώνα να υπάρχουν όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες για να μπορεί ο λαός να σώζεται ακόμα και από φυσικά φαινόμενα,
αυτά να μην μπορούν να μπαίνουν σε εφαρμογή, να μην μπορούν να υλοποιούνται, επειδή μπαίνει μέσα το καπιταλιστικό κέρδος. Λοιπόν. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να ανοίξουμε πλατιά και πιστεύουμε ότι ο λαός έχει τη δύναμη όχι μόνο να ανατρέψει το Α ή το Β κόμμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της διαχείρισης είτε της περιφέρειας είτε της κυβέρνησης, αλλά να ανατρέψει συνολικά αυτή την πολιτική, να ανατρέψει συνολικά αυτό το σύστημα. Λοιπόν. Αυτό πλέον είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Όταν έγιναν τα τέμπη, θυμάστε τι είχαμε πει. Θα ακολουθήσουν και άλλα τέμπη. Αυτή είναι η σαφήλα αυτού του συστήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μεταξά, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Πρέπει να πάω στις διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Χαιρόμαστε για την αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για την αλληλεγγύη που στέλνει και στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία. Οι αγρότες του Παλαμά το δήλωσαν ξεκάθαρα, ιδιαίτερα με τους εργάτες και τα σωματεία που ήταν και τους βοήθησαν στην πράξη εκεί πέρα, ότι αγροτιά, εργατιά, τώρα μια φωνή και μια αγροτιά πρέπει να εκφραστεί στην πράξη. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.